Δυνατό σουτ. Λοκάρι ο Ρόκα. Δυνατό σουτ από μακριά του Κάλβο. Στο 10ο λεπτό. Ο Κάλβο έχει χτυπήσει. Και η μπάλα πάλι έξω. Εδώ βλέπετε ξανά την προσπάθεια του Κάλβο. Και αν πρόλαβα να δω σωστά, ο Βελάσκο ήταν αυτός που πήγε εκεί για να τον σταματήσει. Σηκώθηκε ο Κάλβο. Τώρα η παίκτες του Άρη είναι που... Βιτόλο για τον Χαβίτο. Κυνηγάει ο Κανωτίδης. Με κι όλοι είσαι κοντά. Κάνει φάουλ. Εδώ ο Χαβίτο. Κέρδισε το φάουλ. Βλέπετε σε επανάληψη. Φάουλ που του έκανε ο Λίσε. Βαγγέλη πέρασε και κέρδισε φάουλ. 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 Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Καλησπέρα και από τον αγωνιστικό χώρο. Να πούμε ότι άλλο από ό,τι μου λέει ο Ευγένης Δαδαλιάρας είναι έτοιμος να επιστρέψει. Και επέστρεψε. Έχουμε φάουλ για τον Άρη. Φάουλ που κέρδισε ο Κόκε εδώ σε αυτό το μαρκάρισμα από τον Ζαπρόπουλο. Μαρκάρισμα για το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να έχει δει την κίτρινη κάρτα, που πηγαίνει από πίσω με τα δύο πόδια. Ο Ζαπρόπουλος, ο Βουλάκης απλά έδωσε το φάουλ. Μένει σχετικά καινή η μεσαία γραμμή. Ίσως εκεί να οφείλεται και το γεγονός ότι έχει σηκώσει τρεις παίκτες της μεσαίας γραμμής για προθέρμανση, τον Ζεντίλ, τον Γκαρσία και τον Μπατιόν. Το κλέμα αν έκανε φάουλ στον Χαβίτο. Ο Ρομπίνιο ήταν, διορθώνω. Εδώ ξανά το φάουλ του Ρομπίνιο. Ένα φάουλ σχεδόν σαν κόρνερ, απλά. Χαβίτο. Φάουλ του Κλεμάν. Χαβίτο. Φάουλ του Κλεμάν. Χαβίτο. Φάουλ του Κλεμάν. Χαβίτο. Φάουλ του Κλεμάν. Και παρατηρήσεις από τον Κουκουλάκη. Βάγιο με τον Κλεμάν για τον Ριέρα. Χαβίτο έβαλε το πόδι του σωστά και πήρε την μπάλα από τον συμπατριώτη του. Έδωσε για το 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 μπάλα από τον συμπατριώτη του. Έδωσε για τον Κόκε. Κόκε τρέχει γρήγορα και ο Ζαπρόπουλος κάνει φάουλ, για το οποίο του δείχνει την κίτρινη κάρτα ο Κουκουλάκης. Και νεύρα από τον Κόκε για το σκληρό μαρκάρισμα του κεντρικού αμυντικού του Πανθρακικού. Εδώ ξανά βλέπετε πως πηγαίνει με το ένα πόδι, βάζει και το δεύτερο. Κλασική περίπτωση κίτρινης κάρτας, την οποία και είδε ο Ζαπρόπουλος από τον Κουκουλάκη. Η δεύτερη για παίκτη. Πλαγιοάουτ από τον Κάλβο, ο οποίος δείχνει πως έχει χτυπήσει κιόλας. Αυτός είναι που πρόκειται να αντικατασταθεί από τον Ερνάντεθ, προκειμένου να μπει στο παιχνίδι ο Τιάγκο Ζεντίλ. Εδώ βλέπετε ξανά πως χτύπησε ο Κάλβο. Και τώρα ο Ρομπίνιο που παίρνει φάουλ από τον Κόκε. Εδώ είναι η φάση στην οποία είδε την κίτρινη κάρτα ο Βαγγέλη. Ενώ τώρα έχουμε κίτρινη κάρτα και στον Κόκε. Έβλεπα το replay, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον για διαμαρτυρία.
Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Υπάρχει κάποια εξήγηση, Ευγένη. Καστική ήταν και αυτή η αλλαγή που έκανε. Ενώ να πούμε ότι έχει σηκώσει σε όλη τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου τρεις παίκτες, τον Χαραλάμπου, τον Αγγελόπουλο και τους προετοιμάζει και τον Κωνσταντινίδη και τους προετοιμάζει, αλλά ακόμα δεν έχει καλέσει κανέναν από αυτούς στον πάγκο για να του δώσει εντολή να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Κίτρινη κάρτα τώρα στον Ρομπίνιο. Έχουν αρχίσει να μετράνε. Στο πρώτο από τα τρία λεπτά είμαστε. Κόρνερ με το Σιστόν, αλλά έχουμε σφύριγμα από το Κουκουλάκι. Ο οποίος καλεί κοντά του τον Κλεμάν, τον Ρομπίνιο. Αν δείξει κάρτα στο Ρομπίνιο, είναι δεύτερη και θα αποβληθεί. Κίτρινη έδειξε και στον Κόκε ή στον Λέμπο. Τώρα έτσι όπως στον Κόκε νομίζω. Αν είναι στον Κόκε αποβάλλεται και αυτός. Ναι, με δεύτερη κίτρινη κάρτα λοιπόν. Για το γεγονός ότι είχαμε τραβήγματα ανάμεσα στον Κλεμάν και στον Κόκε, στον Ρομπίνιο και στον Κόκε προκειμένου να πάρουν θέση. Τους δείχνει κίτρινη κάρτα και στους δύο ο Κουκουλάκης. Έχουν ήδη από μία δεύτερη κίτρινη κάρτα και έτσι αποβάλλονται στις καθυστερήσεις ο Ρομπίνιο και ο Κόκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Διαμαρτυρίες από τους υπόλοιπους. Ο Ρομπίνιο φεύγει κατευθείαν για τα αποδυτήρια.